Καταρχήν να πούμε θερμά συγχαρητήρια στον άξιο πρωταθλητή ΠΟΑ, ένα πρωτάθλημα το οποίο κράτησε μέχρι την πρώτη τελευταία αγωνιστική του ενδιαφέρον των φιλάθλων με ένα αντάξιο ανταγωνιστή του ΠΟΑ, τον Μπάο Κρουσώνα, δίκαιος και άξιος πρωταθλητής ο ΠΟΑ. Ευχόμαστε να εκπροσωπήσει την ΕΠΣ Ηρακλείου και στη συνέχεια τον Παράζ και να είναι η ομάδα που θα παίξει στην κατηγορία αυτή που τον έχει κατατάξει ιστορία και γιατί όχι παραπάνω αργότερα. Συγχαρητήρια στο ποδοσφαιρικό όλο team, στο προπονητικό team, στη διοίκηση, σε όλους αυτούς τους φιλάθλους. Και όσον αφορά αυτό, Γιώργο, που είπαμε, ναι, πράγματι είναι ένα τριήμερο δράσεων και εκδηλώσεων από την ΕΨΗ που ξεκίνησε από χθες με τους ημιτελικούς του Final Four. Πολύ καλά τα αποτελέσματα και δεν εννοώ τα αγωνιστικά, αλλά η φιλοξενία και από το Ζαρό και από τις Μύρες, η οργάνωση από το Δήμο Φεστού. Ελπίζω και εύχομαι και αύριο ο Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου, ο Δήμος Φεστού, η ΕΠΣ Ηρακλείου και η Περιφέρεια Κρήτης που είμαστε συνδιοργανωτές να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Θέλω μέσα από το αυριανό παιχνίδι να πω και να καλέσω όλο τον κόσμο να είναι παρόν στο γήπεδο Τυμπακίου, όχι για τον αγώνα μόνο, αλλά και για τα μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε, για το τελετουργικό δηλαδή, που θα μοιάζει με αυτό που κάνει σήμερα ο ΠΟΑ, δηλαδή ότι βλέπετε γεμάτο παιδιά, χαρές, χαμόγελα, αυτό που έχει ανάγκη σήμερα η Ελλάδα, γιατί αυτό είναι ποδόσφαιρο, αυτό είναι αθλητισμός, η γιορτή είναι... Θέλω να πιστεύω ότι κάτι ανάλογο θα έχουμε και αύριο στο Τυμπάκι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο παρά να κερδίσει ο καλύτερος και να έχουμε ένα παιχνίδι χωρίς προβλήματα, χωρίς βία και θα πάνε όλα καλά. Είναι γεγονός ότι βγάζει υγεία το ποδοσφαιρικό Ηράκλειο. Έτσι είναι, αυτό δείχνουμε κάθε χρόνο και αυτό οφείλεται στο υψηλό φύλαθλο πνεύμα των παραγόντων, του νομού Ηρακλείου, των ποδοσφαιριστών, των προπονητών και γι' αυτό βλέπουμε αυτό που σήμερα στερείται η Ελλάδα. Δηλαδή, ενώ έχουμε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα στη βιτρίνα του πρωταθλήματός μας, στη Super Link, δεν έχουμε αυτή την υγεία, το φύλαθλο πνεύμα. Έχουμε κόντρες, έχουμε βία, έχουμε τοξικότητα, έχουμε από όλες τις πλευρές δηλώσεις οι οποίες δεν ταιριάζουν, δεν συνάδουν με την πεπτουσία του αθλητισμού που είναι η συμφιλίωση, που είναι η αγάπη. Αυτό λοιπόν το βλέπουμε εδώ και αυτό είναι που με χαροποιεί εμένα. Και αυτό θα προσπαθήσουμε και αύριο να περάσουμε από αυτό το μεγάλο παιχνίδι που θα γίνει στο Τυμπάκι μεταξύ του πρωταθλητή Γιούχτα και της ομάδος του ΠΑΟ Κρουσώνα.